καρδιά, κάθε μικρή καρδιά. Σαν το πουλί φτερό κοπάει κατά από την μπλε ποδιά. Αλήθεια βρε παιδιά, τι πράγμα είναι η καρδιά. Τι πνίγει και λαχταρά, δυο λόγια τρυφερά. Νιώθει μονάχη και θέλει να έχει μια συντροφιά στην τόση αγεφιά. Κι άλλη φορά την πλημμυρίζει αγάπη και δε χωρά την τόση τη χαρά. Σαν αγαπάει, αλλιώς χτυπάει κι αλλιώς χτυπάει. Όταν δεν αγαπά με ένα κλεφτό φιλί, ακόμα πιο πολύ αρχίζει αμέσως να χτυπάει και να κάνει σαν τρελή. Και στην ανάποδια κάθε μικρή καρδιά σαν το πουλί φτερό κοπάει κάτω από την μπλε ποδιά. Αλήθεια βρε παιδιά, τι πράγμα είναι η καρδιά. Αλήθεια βρε παιδιά, τι πράγμα είναι αυτή η Αλίκη Βογιουκλάκη, η οποία είναι μοναδική. Ευελίνα, καλημέρα. Είναι μια τέλεια επαγγελματίας, ένας πάρα πολύ προσιτός άνθρωπος, ναι. Πολύ γλυκιά μαζί μας. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ όταν την πρώτη φορά γνωριστήκαμε με τον χώρο της Οντισιόν. Οντισιόν, από Οντισιόν πέρασες, ε! Ευτυχισμένη, τυχερή, θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό που συνεργάσαι μαζί της. Ναι, γιατί είμαι πρωτοεμφανιζόμενη στον χώρο. Δεν μου λες κάτι σε παρακαλώ, ντέπι μου, εσύ, με το καπελάκι σου και τα λουλουδάκια σου. Πες μας, έχεις ένα μυστικό για την Αλίκη. Ένα μυστικό που δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Οντισιόν και εσύ. Για πες μου, πώς ένιωσες. Κάνει οντισιόν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και για να προσλάβει νέους ηθοποιούς. Ναι. Πες μου τα συναισθήματά σου ποια είναι και η σκέψη σου. Αγωνία, θέληση για τη δουλειά, να είμαστε μαζί της, να δούμε μια άρτια δουλειά. Σου πω, πες μου, δεν την είχες ποτέ. Από κοντά δει. Ποτέ. Ό,τι άκουγες, ό,τι διάβαζες και από τον κινηματογράφο, μεγάλωσες και εσύ με τις ταινίες και αυτά και αυτά. Πες μου, τι σκεφτόσουν, πώς θα με δεχτεί, τι θα κάνει, αν είναι σκληρή, αν είναι προσιτή, αν είναι σνόμπ, τι έκανε. Καθόλου. Την πρώτη στιγμή βγήκε και μας μίλησε σε όλα τα παιδιά που δίναν οντισιόν, να μην ανησυχούμε, να μην έχουμε άγχος, ναι. Ότι όλα θα πάνε καλά και ήταν με ένα ζεστό χαμόγελο, ήταν πολύ προσιτή, όπως είπε και η Βελίνα. Το χαμόγελο ισχύει ακόμα και τώρα μετά από τη συνεργασία στο θέατρο. Πάντα. Η ψυχή της είναι μονίμως χαμογελαστή. Με ένα επίθετο, πώς τη χαρακτήριζες, Ευελίνα. Αστέρι. Αστέρι. Φέ. Ντέπι. Η Φέ είναι εδώ. Μοναδική. 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 Δεν μου λες εσύ, Ντέπι μου, η οποία μου λες ότι έχεις και έτσι λίγο τρακ. Πες μου, Φέ. Ναι. Έτσι. Εσύ. Η πρώτη εντύπωση. Οντισιόν. Ναι, η πρώτη εντύπωση δεν τη θυμάμαι, γιατί είναι πάρα πολύ πράγμα. Όπως έχεις και τώρα. Ναι, πες μου όμως. Αλλά είχα τόσο πολύ. Τίποτα, είχε σταματήσει το μυαλό μου, είχαν σταματήσει όλα. Γιατί αλήθεια. Γιατί ήθελα πολύ αυτή τη δουλειά και. Ήθελες πολύ αυτή τη δουλειά, όχι τη δουλειά σαν ρόλο, αλλά ήθελες πολύ να συνεργαστώ. Να συνεργαστώ, ναι, μα βέβαια. Με την Αλίκη. Ναι. Και τελικά. Και τελικά νομίζω ότι ήμουν από τις τυχερές. Α, ήσουν από τις τυχερές. Ναι. Παρακαλώ η Ελίζα, πού είναι, έχω χάσει την Ελίζα. Καλώς είναι. Σου κάναμε έκπληξη. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήρθαμε με τα κοστούμια του ρόλου. Έτσι. Μια κοιναβόκριε. Ναι. Ήρθαμε όπως πουλάμε λουλούδια έξω από τον Άγιο Παύλο, στο Covent Garden και σου φέραμε και λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πάντα ευγενική, πάντα γλυκιά. Δεν μου λες, άκουσες τα κορίτσια σου τι είπαν για σένα ή δεν άκουγες. Δεν άκουγες, γιατί ο κόσμος με το που σε είδε να μπαίνει, άρχισε το σου και το σου. Αλίκη μου, Γιουκλάκη μαζί μας. Όλη η Ελλάδα περιμένει την Αλίκη σήμερα. Πριν μου πεις για οντισιόν,
Πριν μου πεις, ωραία μου κυρία, πώς θα περνάς με τους νέους ηθοποιούς, πώς θα περνάς με τον κόσμο, θέλω να σου μεταφέρω τα μηνύματα όλης της Ελλάδας. Συνδεθήκαμε σήμερα με τις περισσότερες πόλεις. Σου στέλνουν την αγάπη τους, χιλιάδες ο κόσμος στις πλατείες, ναι. Σ' αγαπάνε πολύ και θέλουν συνέχεια να σε βλέπουν. Δεν ξέρω τι αγάπη είναι αυτή, μοναδική. Και σένα σ' αγαπάνε, από ό,τι μαθαίνω και ακούω. Ξέρω εγώ, είναι ένα μυστικό αυτό που έχουμε, να μας αγαπάει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Είναι ένα μυστικό, είναι μια αλήθεια που έχει η Αλίκη. Είναι η λάμψη της αυτή και η ειλικρινιά της, όμως, σε παρακαλώ. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι με αγαπάνε οι άνθρωποι που με γνωρίζουν. Αυτό. Οι συνάδελφοί μου, οι συνεργάτες μου. Τα κορίτσια που για πρώτη φορά δουλεύουν μαζί μου. Πουλάμε μαζί λουλούδια στον Άγιο Παύλο και το βράδυ πάμε και γλεντάμε καμιά φορά. Πηγαίνετε μαζί με την Αλίκη και διασκεδάζετε. Αμέ! Μου λες κάτι, κάποιοι θα πίστευαν, και πολύς ο κόσμος, ξέρεις, αυτό που ρώτησα τις κοπέλες, ότι τυχερές οι νέες ηθοποιοί που συνεργάζονται με την Αλίκη και εντάξει, τώρα είναι εθνική μαστάρ, δεν θα πρέπει να καταδέχεται να βγαίνει με τις μικρές ηθοποιούς, με τους μικρούς ηθοποιούς. Ξέρεις τα σχόλια αυτά που. Λέει το, Αλλά εσείς είσαστε φίλες, τα ξέρω από πρώτο χέρι. Δεν μου λες, τι οντισιόν μου λέτε και ιστορίες, τα κορίτσια έτρεμαν, λες, την οντισιόν, Ναι, πραγματικά είχαν πάρα πολύ τρακ και το νιώθα κι εγώ. Προσπάθησα να τις εμψυχώσω. Είχαν ξεχωρίσει από την πρώτη οντισιόν, γιατί κάναμε δύο ή τρεις. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κι εγώ έχω περάσει από οντισιόν. Εσύ όμως δεν ένιωθες τόσο πολύ, ένιωθες. Ού, για πες μας. Για να πάρω αυτό το ρόλο, την Ελίζα, στο Μουσούρι, πριν... Να το πω? Όχι, δεν χρειάζεται, σε ρωτήσαμε. Πριν πολλά χρόνια. Πριν από πέντε χρόνια. Και πριν... Έτσι. Επίσης, έδωσα οντισιόν στην Αγγλία για να πάρω το ρόλο της Εβίτα. Δεν μου λες κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Αλίκη μου, πώς νιώθει ένας ηθοποιός, δηλαδή τα κορίτσια, ήξεραν ότι θα έβλεπαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ήξεραν ότι θα αντιμετώπιζαν την εθνική στάρ, ένα μύθο. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολο όπως εσένα. Προσπάθησα να είμαι όσο γίνεται πιο απλή, ανθρώπινη, φιλική και συναδελφική. Αυτό όμως δεν έφτανε, τα κορίτσια έτρεμαν πραγματικά. Αλλά μπορείς να διακρίνεις και μέσα από το τρακ το πραγματικό ταλέντο. Εύχομαι σε όλες καλή πρόοδο. Δέστες, πρώτα τη Θέη. Χαμογέλασε, Θέη. Είναι και όμορφες όλες. Η Θέη, η Ντέπη και η Εβελίνα. Τα κορίτσια μας. Τα κορίτσια τα οποία έδωσαν... Έκαναν τα δικά τους τα σχόλια και έκαναν και έδωσαν και κάποια επίθετα για σένα. Σε θεωρούμε όλοι. Μοναδική. Γιατί αλήθεια να σε θεωρούμε μοναδική? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί να είσαι μοναδική? Ναι, από την ταραχή τους τα παιδιά. Δεν το βλέπεις. Πιστεύω ότι ο καθένας έχει τη μοναδικότητά του. Ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε καλλιτέχνης. Εσύ έχεις τη δική σου, τα κορίτσια τη δική τους, κάθε άνθρωπος έχει τη μοναδικότητά του. Πιστεύω όμως ότι εκείνο που μετράει πάνω απ' όλα είναι η ψυχούλα μας. Αυτό που βγαίνει από μέσα μας. Καμιά φορά μου λένε, αχ, τι όμορφοι που είσαστε. Μπούρδες. Ξέρατε. Όχι και μπούρδες. Έλα. Για κοίταξε και τον πλάνο σου, το παρακαλώ. Φάστε ότι δεν σας αρέσουν τα σχόλια για τον εαυτό σας. Να σας πω τι πιστεύω για την ομορφιά. Πιστεύω ότι αυτό που έχουμε μέσα μας, η ψυχή μας, αν μπορέσουμε να το φέρουμε στο πρόσωπό μας, να αντανακλά, τότε είμαστε ωραίοι. Αν έχουμε ωραία εσωτερική... Εσωτερικό κόσμο, να είπα, θα τράξει, να μπερδεύτηκα. Νομίζω ότι κάθε φορά έχεις τράκα, Λίκη μου, δεν το έχεις ξεπεράσει. Χρόνια τώρα έχω περάσει. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Τόση εμπειρία στον κινηματογράφο, τόσο θέατρο πια και το τράκ υφίσταται. Το τράκ-τράκ. Το τράκ-τράκ, έτσι. Και, και στη σκηνή να δεις κάτι σαρδάμ που κάνει. Πες μου, αλήθεια, πώς το αντιμετωπίζεις. Αλίκη, τα σαρδάμ. Πώς το αντιμετωπίζεις, τα αφήνεις να περάσουν ή τα δικαιολογείς? Καμιά φορά το αφήνω να περάσει, καμιά φορά με πιάνουν τα γέλια, αλλά δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να γελάει, όπως δεν μ' αρέσει να μας πιάνουν τα γέλια στη σκηνή. Το θεωρώ δηλαδή απαράδεκτο, αλλά καμιά φορά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μια φορά είπα σε ένα έργο, έπρεπε να πω, έκοψα τα μαλλιά μου, έβγαλα τα γυαλιά μου και άλλαξα και είπα, έβγαλα τα μαλλιά μου και έκοψα τα γυαλιά μου. Εγώ θα επιμείνω όμως, θα επιμείνω στην αγάπη. Δεν θα την πω αγάπη, ας μου επιτρέψουν οι συνάδελφοί μου και ο κόσμος και ας με αφήσεις μια φορά να πω δύο-τρία πράγματα για σένα. Θέλω να πω ότι αυτό που νιώθει ο κόσμος, όλη η Ελλάδα για σένα, για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν είναι αγάπη.
Διότι εντάξει, αγάπη τη συναντάμε, λέμε αγαπάμε αυτόν, αγαπάμε εκείνη, αγαπάμε τον άλλο. Είναι λατρεία. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει μαζευτεί όσος κόσμος χωράει μέσα στο πλατό, δεν μιλάνε. Βλέπεις ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πρόσωπό σου. Και σε αυτό που θα πεις, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εμείς οι παρουσιαστές, Αλίκη μου, δεν το συναντάμε εύκολα. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το τι είναι αυτό το ξέρει ο κόσμος. Εσύ όμως, αλήθεια, έχεις νιώσει όλη αυτή την ακτινοβολία του κόσμου, όλη αυτή τη λατρεία? Ναι, το νιώθω. Το νιώθεις? Ναι. Σε κουράζει? Όχι, με ευχαριστεί. Όταν τελειώνει η παράσταση και έρχονται να με χαιρετήσουν ένας-ένας και κυρίως τα παιδιά, μέσα στα μάτια των παιδιών βλέπω αυτό που θα πει αγάπη, αληθινή αγάπη. Και εκεί βλέπω και πόσο χρόνο είναι. Όσο θέλουν τα παιδιά, τόσο. Γι' αυτό νιώθω νέα, γι' αυτό δείχνω και νέα, ενώ δεν είμαι νέα. Αποκαλύψεις και αλήθειες. Μα με την αλήθεια πάντα, όταν τη χρησιμοποιείς, δεν βοηθήθηκες και δεν έστρωσες το δρόμο σου καλύτερα? Πάντα με την αλήθεια. Και... πάντα με την αλήθεια. Τα τερτύπια. Μ' αρέσει η αλήθεια. Και καμιά φορά μ' αρέσει να μου λένε οι φίλοι μου τη γνώμη τους, έστω και αν δεν είναι αυτό που θα ήθελα να ακούσω. Την ακούς? Βέβαια. Α, τη σέβεσαι. Τη σέβομαι, την ακούω, τη μετράω. Βέβαια, στο τέλος θα κάνω αυτό που θα μου πει το ένστικτό μου, δηλαδή του κεφαλιού μου. Δηλαδή, Αλίκη μου, σε έχει βοηθήσει το ένστικτό σου και πολύ, σε βοηθάει πολύ. Πολύ. Στις επιλογές σου, τις προσωπικές, αλλά και τις θεατρικές, τις επαγγελματικές γενικότερα. Ναι. Τα κάνω στραβά, ανάποδα, αλλά στο τέλος μου βγαίνει σε καλό. Πάντα όταν κάνεις αυτό που νιώθεις, όταν βαδίζεις με γνώμονα αυτό που πιστεύεις και την αλήθεια, στο τέλος κερδίζεις, νομίζω. Λίζα, θέλω να σταθούμε. Αυτό λίγο. Δεν είναι και το δικό σου μυστικό, άλλωστε. Όχι, δεν έχω μυστικά εγώ. Εσύ είσαι η εθνική μάστα. Εσύ είσαι η μοναδική. Εσένα λατρεύουμε όλοι. Εσένα χαιρόμαστε να παρουσιάζουμε και θέλουμε να σε ακούμε. Ευχαριστώ, γλυκούλα μου. Και τίποτα δεν είναι στη ζωή αλλά και στη δουλειά μας τυχαίο. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ούτε μας ενδιαφέρουν τα χρόνια που περνάνε και τα σχόλια που ακούγονται. Αυτά δεν τα συζητάμε στον πρωινό καφέ. Εμείς λατρεύουμε ένα πρόσωπο που λέγεται Αλίκη και συνεχίζουμε και προχωράμε. Θέλω, Ελίζα, τώρα να πάρεις τις κοπέλες και να πας μέσα, γιατί σε θέλω διαφορετική. Α, να βγάλουμε το κοστούμι. Θέλω να πάτε να μοιράσετε τα λουλούδια στον κόσμο. Λοιπόν, θα μοιράσουμε τα λουλούδια στον κόσμο. Θα ευχαριστήσουμε τον κόσμο που έρχεται κάθε βράδυ και μας χειροκροτεί στην ωραία κυρία. Θέλω να πω από την εκπομπή σου ότι επειδή έρχονται πάρα πολλά παιδιά, κάθε Πέμπτη θα κάνουμε μια απογευματινή, ειδικά για τα νέα παιδιά, για τους μαθητές και με μαθητικό εισιτήριο. Έτσι είναι μια προσφορά του Θεάτρου Αλίκη. Πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε. Ναι. Παίρνω μαζί μου τη Φέη. Τη Φέη, χειροκρότημα στη Φέη. Την Τέφη. Και την Ευελίνα. Και εμείς εδώ με τον Θεοδωρή τον Κουτσογιαννόπουλο, πριν φύγει η Θεσσαλονίκη, πήραμε έτσι χαρακτηριστικά πλάνα από τις πολύ ωραίες δουλειές σου και έχουμε ετοιμάσει τα χαμόγελά σου. Α. Τα δάκρυα, τα όμορφα που πέφτουν από αυτά τα όμορφα μάτια, αλλά και το look, το ντύσιμο που είχε υιοθετήσει στον κινηματογράφο. Ναι. Τώρα αυτό θα κάνουμε. Θα βάλουμε το ντύσιμο. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, το ντύσιμο της Αλίκης για να ντυθεί και να είναι ανάλογο. Μην αργήσει, Αλίκη μου. Όχι, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε πώς βλέπαμε και τι ξεχωρίζαμε στην Αλίκη. Έρχομαι. Thank you.
περιμένουμε τηλεθεατές. Πόσο επαγγελματίας, αμέσως σε 2 λεπτά μπήκες, άλλαξες και ήρθες. Δεν πρόλαβα να βάλω κραγιόνι. Δεν πειράζει. Η αγάπη μου, και χωρίς κραγιόνες δεν έχεις πρόβλημα κανένα. Τα κορίτσια είναι και αυτά, άλλαξαν και αυτά. Πήρατε μάθημα από τη δασκάλα σας. Βέβαια. Όμως θέλουμε να τις ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, η Θέη Κοκκινοπούλου, ένα κορίτσι που πιστεύω ότι θα πάει πολύ μπροστά, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, τρυφερή, ταλαντούχα. Πάμε στην Ευελίνα Παπούλια. Έχει σπουδάσει στην Αμερική. Είναι και χορεύτρια και ηθοποιός και ταλαντούχα και η Παναγιά μαζί της. Και η Ντέπι Πάγκα. Η Ντέπι είναι έμπειρη ηθοποιός, έχει ξαναπαίξει. Πιστεύω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός μπροστά της και της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και πρωταγωνίστρια. Και όχι μόνο στην Ντέπι, αλλά και στην Ευελίνα και στη Θέη, τις φίλες μου, τις συναδέλφισές μου που πουλάμε κάθε βράδυ λουλούδια στο Covent Garden, στο Θέατρο Αλίκη. Και πάτε και πάρα πολύ καλά. Και αυτά να μην τα λέμε, γιατί δεν είχαμε εδώ για να τα πούμε. Δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Βλέπω ότι τις παρουσιάζεις, τις βοηθάς, τις προωθείς, με άλλα λόγια. Θυμάσαι τον εαυτό σου όταν πρωτοξεκίνησες να υπήρξε τέτοια στιγμή? Όχι. Ε? Όχι. Και επειδή δεν με προώθησε κανείς και δεν με βοήθησε, ξέρω πόσο ανάγκη έχουν οι νέοι ηθοποιοί από βοήθεια, από αγάπη, από στοργή και από στήριξη. Επειδή για μένα ήταν τα πράγματα δύσκολα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, όσο και αν δεν το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, οι ηθοποιοί, οι συνάδελφοι που παίζουν μαζί μου είναι η οικογένειά μου. Και τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Εσένα δεν σε βοήθησε κανείς, δεν σου έδινε κανείς το χέρι για βοήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως ξέρουμε ότι έχεις βοηθήσει έτσι πάρα πολύ κόσμο. Αλλά δεν ξέρω, όταν το χρειαζόσουν το χέρι κάποιου ανθρώπου και δεν σου το είχε δώσει, το σκέφτεσαι μέχρι τώρα ή δεν σκέφτεσαι τα αρνητικά? Κοίταξε, στα πρώτα μου βήματα λέμε. Στα πρώτα βήματα, όταν πρωτόπαιξα η Ιουλιέτα και όταν πρωτοείδανε στο χώρο ότι αυτή έχει ένα τσαγανό, ότι το λέει η καρδούλα της, άρχισαν να μου τραβάνε το χαλί από τα πόδια. Όμως, επειδή εγώ είχα πράγματι τσαγανό και έχω, και κότσια, είπα ότι θα στηριχτώ στις δικές μου δυνάμεις. Και αυτό έκανα, από τότε ως τώρα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που με βοήθησαν, ας αναφερθούμε στο Φίνο, ή μάλλον που με κατάλαβαν. Κατάλαβα. Γιατί και εκεί είχα τα αιτήματά μου, τις απαιτήσεις μου. Δεν ήμουνα ούτε είμαι εύκολο παιδάκι. Δεν είσαι εύκολο παιδί και νομίζω ότι δεν θα πρέπει κανείς ταλαντούχος να είναι εύκολος. Ναι. Και να αφήνει τα πράγματα στην τύχη του. Όχι. Πρέπει να διεκδικεί. Διεκδικούσες ή απαιτούσες, Αλίκη μου? Διεκδικούσα. Το απαιτώ είναι λίγο... Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει. Διεκδικώ αυτό που μου ανήκει, αυτό που μπορώ να κερδίσω, αυτό που μου αξίζει. Και έχω να διεκδικήσω πολλά πράγματα ακόμα. Έχει. Όσα εμπόδια κι αν μου στηθούν. Γιατί λέμε για τα πρώτα μου βήματα. Και τώρα, κάθε φορά που θέλω να κάνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι πιο προχωρημένο, αμέσως μπαίνουν τα εμπόδια και τα στόπ. Αλλά εγώ δεν. Δεν κολλώνεις, όπως λένε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μασάω. Δεν μασάει. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει. Εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει, ο οποίος φτάνει στην υψηλότερη κορφή, αυτός είναι και... αυτός βάλεται, βάλεται από παντού. Κοίταξε, όχι από παντού, από μια μερίδα ανθρώπων που ενώ είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ένα σημείο αναφοράς, θα θέλανε πολύ να έχουν, να κατακτήσουν αυτό που έχω κατακτήσει εγώ. Την αγάπη του κόσμου. Γιατί στο κάτω-κάτω στον κόσμο απευθυνόμαστε. Από εκεί περιμένουμε την αναγνώριση. Και εγώ αυτό που έχω κερδίσει είναι η αγάπη της καινούργιας γενιάς, των παιδιών. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν αξίζει να ακούω ό,τι ακούω. Για αυτά τα παιδιά θα κάνω και άλλα πράγματα. Και, δηλαδή... Κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει τα παιδιά, ορίστε. Λέω, Αλίκη μου, ότι δεν έκανες κάτι ιδιαίτερο ή δεν έκανες κάτι προσποιητό για να κατακτήσεις τις καρδιές των Ελλήνων και τις καρδιές των ανθρώπων. Όχι. Ήσουν η Αλίκη. Τους χαμογέλασα. Το μέσα από την ψυχή μου. Μέσα από την ψυχή σου. Χαμογελάς αυτούς που αγαπάς, αυτούς που ξεχωρίζεις μέσα από την ψυχή σου. Τους δίνεις απλόχερα τα πάντα. Ναι. Ή κρατάς και πράγματα? Όχι. Όταν είμαι πάνω στη σκηνή, όταν είμαι στο. Γενικότερα. Πλατό, όταν. Έρχονται άνθρωποι να με χαιρετήσουν. Ναι, τους δίνω μέσα από την ψυχή μου
ένα κομμάτι αγάπης και αλήθειας. Είσαι άνθρωπος του πάθους σε ό,τι κάνεις. Σίγουρα. Οτιδήποτε. Με οτιδήποτε και αν καταπιαστεί. Ναι, ναι, είμαι τρελή. Σε λένε τρελή. Ναι. Και σε λένε παθιασμένη. Τρελή, είμαι και καλά κάνω. Και πες μου, τι υπερασπίζεσαι με πάθος στη ζωή σου? Υπερασπίζομαι το δικαίωμα να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που πιστεύω. Υπερασπίζομαι το δικαίωμά μου να είμαι αυτή που είμαι, να προχωρήσω αυτό που έχω κατακτήσει ως τώρα. Υπερασπίζομαι τους ανθρώπους που αγαπάω και υπερασπίζομαι αυτό το κοινό που με έχει στήσει εκεί πάνω τόσα χρόνια και με αγαπάει και με χειροκροτάει. Είσαι δίκαιος άνθρωπος, μαλαγιά. Το χειροκρότημα. Είσαι δίκαιος άνθρωπος. Και όταν δεν βρίσκεις... Δίκαιη είμαι, έχω και εγώ τα στραβά μου και τα ανάποδα, μην νομίζεις, κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά πιστεύω ότι είμαι όσο μπορώ πιο αντικειμενική. Mm. Διλήμματα θα υπήρξαν, αλήκη μου, πολλά στη ζωή σου και πολλά στη δουλειά σου. Σε αυτές τις περιπτώσεις των διλημάτων, αλήθεια, θα θέλαμε να δούμε τι κάνει η Αλήκη και να ακούσουμε. Στα διλήμματα, που ξέρεις με τις αδειξότητες και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Τι κάνεις, πώς αντιδράς, σταματάς ή συνεχίζεις? Το σκέφτομαι, το ζυγίζω, πάω κάπου και απομονώνομαι, θέλω να είμαι μόνη μου, να σκεφτώ, να αποφασίσω την επόμενη κίνηση. Mm-hmm. Αυτά. Δεν είναι τίποτα σπουδαία. Να σας πω, εδώ πρέπει να κάνουμε... Να σας πω άλλη μια αλήθεια, έχω ένα τικ με τα μαλλιά μου, όλη την ώρα κάνω αυτό. Γιατί είναι υπέροχα τα μαλλιά σου. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρεις γιατί, έχεις δίκιο, ότι φορούσες το καπελάκι πριν από λίγο. Ήρθα εγώ μέσα στο καμαρίνι και σου λέω, αλήκη, έλα γρήγορα, βγαίνουμε σε δύο λεπτά. Οπότε δεν φρόντισες καθόλου τα μαλλιά σου, αλλά δεν νομίζω ότι έχεις ανάγκη να τα φροντίσεις σε μια κούκλα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει χαρακτηριστεί εκτός από πάρα πολύ όμορφο, εκτός από πάρα πολύ ταλαντούχο, πετυχημένο, εθνική στάρ και όλα αυτά. Πανέξυπνο. Ναι, νομίζω ότι... Τι προτιμάς να ακούς, αλήθεια, πες μου. Προτιμά να ακούω ότι είμαι έξυπνη παρά όμορφη. Έξυπνη παρά. Δηλαδή, αυτό εκτιμάω στον εαυτό μου. Αυτό. Πώς βλέπεις όμως κάποιες κοπέλες οι οποίες στην εποχή μας είναι πάρα πολύ ωραίες και μιλάμε για μοντέλα που ξέρεις τώρα πια έχουν γυρίσει τα πράγματα και έχουν γίνει διάσημα τα μοντέλα διεθνούς φήμης, αλλά ενοχλούνται επειδή τις χαρακτηρίζουν μόνο όμορφες. Εγώ δεν αποκλείω μια όμορφη κοπέλα να είναι και πανέξυπνη, να είναι και δυναμική, να είναι και τέλος πάντων ταλαντούχα. Θα πρέπει να ενοχλούνται. Κοίταξε, υπάρχει μια άποψη εσφαλμένη κατά τη γνώμη μου ότι μια ωραία κοπέλα είναι και ηλίθια. Ναι. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να είναι και πανέξυπνη. Άρα είσαι από τους ανθρώπους που δίνει συμβουλές, όχι? Όχι. Ακόμα μαθαίνω. Να σου πω, σε ποια ηλικία είσαι, 16 στην εφηβεία τώρα? Αυτή την εποχή, επειδή έχω την ηλικία του ρόλου που παίζω κάθε φορά, είμαι γύρω στα 18 με 19. Δηλαδή, μόλις έχεις ξεφύγει λιγάκι το σκαλοπάτι της εφηβείας. Και πες μου αλήθεια, πώς ήταν η Αλήκη στην εφηβεία της? Είναι η δεύτερη εφηβεία που περνάς τώρα. Μιλάμε για την πρώτη εφηβεία. Τα έχεις βάλει ποτέ με τη μαμά σου άσχημα όμως, γιατί δεν σου επέτρεπε να κάνεις κάποια πράγματα που ήθελες να κάνεις? Η μαμά μου δεν μου επιτρέπει ακόμα. Αυτό είναι γνωστό. Δεν λέμε κάτι καινούργιο. Χθες είχε έρθει στο θέατρο και άρχισε πάλι τις γκρίνιες και παιδί μου και πότε θα σταματήσεις και πότε θα σταματήσεις. Να ξεκουραστώ λίγο. Και φτάνει, κάνεις χλαμάρες και στην προσωπική σου ζωή και φτιάχνεις τώρα το σπίτι σου και μια χαρά που ήταν και γκρίνια και γκουρ, γκουρ, γκουρ. Έτσι είναι η μαμά μου και τη λατρεύω και τώρα που με ακούει η μανούλα μου η γλυκιά, της λέω ότι την αγαπώ πολύ και ας με μαλώνει και ας μην της αρέσει ο δρόμος που διάλεξα. Δεν της αρέσει. Ακόμα. Δεν της αρέσει ακόμα. Όχι. Είναι γκρινιάρα. Όχι, γιατί κουράζομαι. Ανησυχία άρα. Κι εγώ στη θέση της το ίδιο θα έκανα για το παιδί μου. Δεν μου λες κάτι. Δεν είναι ζωή αυτή δηλαδή που ζούμε. Δεν είναι ζωή, όχι. Αλλά να σου πω κάτι, Αλήκη μου. Γκρινιάζει η μητέρα σου για σένα. Ναι. Εσύ γκρινιάζεις το Γιάννη? Με το Γιάννη έχω μια άλλη σχέση. Ακριβώς επειδή τράβηξα μια ζωή πιεσμένη, οπ, τα μπαλόνια, να σπάνε τα μπαλόνια. Τα μπαλόνια για σένα σπάνε. Πιεσμένη από τη μανούλα μου, στο Γιάννη προσπαθώ να είμαι φιλική. Ναι, τα καταφέρνεις όμως, ναι, να μια είσαι χαρά, φιλική. Μια δεν χαρά. Είσαι καταπιστική, όμως καθόλου στο Γιάννη. Πιστεύω, το ρώτησα κρυφά προχθές που είχε έρθει εδώ στον καφέ. Τι σου είπε? Και μου λέει, δεν θέλω να με ρωτάς ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο. Είμαι αυτόφωτος εγώ. Καλά, καλά. Δεν είναι αυτόφωτο παιδί. Είναι αυτόφωτο. Τη δική του προσωπικότητα. Και τα πάει πάρα πολύ καλά. Ενώ σε σχέση με τη μητέρα μου, η ισχυρή προσωπικότητα
Είναι η κυρία Έμι Βουγιουκλάκη και όχι η Αλίκη. Είναι τόσο ισχυρή. Ναι, τόσο ισχυρή. Τόσο ισχυρή. Δείξαμε στην αρχή στους τηλεθεατές μας για το φοβερό χαμόγελο της Αλίκης, το οποίο έχει γράψει την ιστορία του. Μιλήσαμε για το look που είχε λανσάρει στον ελληνικό κινηματογράφο. Πάντα σου άρεσαν τα καπέλα. Πολύ. Τα ωραία τα μαλλιά, μαζεμένα εμεί. Ναι. Το μίνι, αλλά και όχι μόνο το μίνι. Γενικότερα, ναι. Πρόσεχες πάρα πολύ τον ντύσιμό σου. Είχες υιοθετήσει ένα δικό σου look στην τηλεόραση. Να είμαι ειλικρινής, να λέμε την αλήθεια. Δεν πρόσεχα πολύ τον ντύσιμό μου, γιατί δεν πρόφτενα. Δεν πρόφτενα. Και δεν υπήρχαν άνθρωποι να κάνουν styling όπως γίνεται τώρα. Ό,τι βρίσκαμε, φοράγαμε. Και έχω πιάσει τον εαυτό μου σε μια-δυο ταινίες να φοράω τα ίδια που φόραγα στην προηγούμενη. Και τι λες, εκεί γελάς. Τώρα γελάω, τι να κάνω. Εκείνη την εποχή τρέχαμε, δεν μπορούσαμε. Λένε ότι εύκολα η Αλίκη μπορεί να δακρύσει. Εγώ διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι για οποιοδήποτε λόγο μπορείς να δακρύσεις. Και γιατί το λέω αυτό, έχει σημασία. Δεν μπορώ να δακρύσω έτσι χωρίς λόγο. Μπορώ όμως να δακρύσω μέσα από ένα ρόλο, όταν είμαι μέσα στην κατάσταση. Mm-hmm. Εκεί δακρύζω. Ενώ στη ζωή μου κλαίω δύσκολα. Κλαίς δύσκολα. Ναι. Από εγωισμό. Είσαι εγωίστρια, μπορώ να σου πούμε πολύ εγωίστρια. Εγώ λέω ότι δεν είμαι εγωίστρια, αλλά μπορεί και να είμαι, δεν ξέρω. Πάντως δεν κλαίω εύκολα και είναι αυτό που λένε, δεν το βάζω κάτω εύκολα. Δεν το βάζεις κάτω, δεν κλαίς εύκολα, υποχωρείς εύκολα. Υποχωρώ δύσκολα. Υποχωρείς δύσκολα. Ναι. Άρα λοιπόν είσαι δύσκολο και σκληρό καρύδι, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα έλεγα ναι. Μπορούν, νομίζω ότι σε γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι, τους έχεις αφήσει ανοιχτό λίγο το βιβλίο και τις σελίδες να σε γνωρίσουν ή κρατάς κλεισμένες έτσι. Ξέρω από κάποιες μεταλλαγές, ούτε εγώ ίδια δεν ξέρω τον εαυτό μου. Αλλάζω, προχωράω. Δεν ξέρω. Να σε πω κυκλοθυμική, όχι. Μπα, είμαι ένας απλός συνηθισμένος άνθρωπος που δεν θέλει κανείς να το πιστέψει και αφού δεν θέλει, ας μην το πιστεύει. Πάντως αφήνεις να σε ψάξουν. Συνεχώς, το λέμε γενικώς, αφήνεις να σε ψάξουν οι άνθρωποι. Με τους φίλους μου είμαι πολύ ανοιχτή και πολύ αληθινή. Mm-hmm. Εσύ, σένα σ' αρέσει να ψάχνεις τους άλλους για να τους κάνεις δικά σου, κοντινά σου έτσι πρόσωπα, να τους εμπιστευτείς, τους ψάχνεις. Εγώ που μόλις δω έναν άνθρωπο, τον περνάω από ακτινογραφία, έτσι από ακτινογραφία. Ναι. Τα δάκρυα τα δικά σου, που όταν τα βλέπαμε στο κινηματογράφο, κλαίγαμε και εξακολουθούμε να κλαίμε. Κλάψαμε λοιπόν μαζί της, κυρίες και κύριοι, λυπηθήκαμε, περιμέναμε τη λύση των προβλημάτων της και πονάγαμε οι ίδιοι να δούμε αυτά τα δάκρυα που έβγαιναν από τα υπέροχα μάτια της. Χρειαζόταν προετοιμασία για να κλάψεις. Δάκρυά μου είναι πικρά. Δάκρυά μου εντυπωσιάστηκα από δύο δακρυσμένα πλάνα ή μάλλον συγκινήθηκα. Ποια? Το ένα ήταν από τη Μανταλένα σε σενάριο του Γιώργου Ρούσου, σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Είχα πάρει και το βραβείο ερμηνείας στο πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου. Και το άλλο είναι από την Υπολοχαγώνα Τάσα σε σκηνοθεσία και σενάριο του Νίκου Φόσκολου. Η ταινία που σημείωσε ρεκόρ εισιτηρίων σε όλη την Ελλάδα. Θυμάμαι στην πρώτη προβολή είχε κάνει 800.000 εισιτήρια. Σχεδόν ένα εκατομμύριο σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Θεωρείται ρεκόρ εισιτήριο. Ναι. Νομίζω, είμαι σίγουρη ότι όλες τις ταινίες σημείωσαν ρεκόρ. Ναι. Έσπαγαν τα ταινία. Είμαι η Αλίκη των ρεκόρ. Είσαι η Αλίκη που πουλάει και η Αλίκη των ρεκόρ. Ναι. Έτσι θέλω να πούμε μια αλήθεια και δεν ξέρω πόσο ειλικρινής είσαι και να ζητήσω και μια χάρη τελευταία. Έκλεισε η φωνή μου από το τσάνι το χθεσινό βέβαια. Και από τη χαρά που είσαι μαζί μας. Έλα. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ξέρω ότι τα τραγούδια σου αυτά τα τραγουδάμε σήμερα, διασκεδάζουμε στα μπαρ, στις δίσκο, στα πάρτι και όλα αυτά. Μια χάρη για ένα τραγούδι, να κάνουμε ως φινάλε. Εδώ. Ναι.
Ωραία. Ωραία. Και έχουμε διαλέξει το ωραία που είναι η Κυριακή. Δεν ξέρουμε γιατί. Σ' αρέσει εσένα αυτό? Πολύ μ' αρέσει. Και εμάς μας αρέσει. Είναι και κεφάτα, αλλά είναι πολύ μαζί. Αλλά πριν όμως ακούσουμε το τραγούδι αυτό, ναι, να σου πω ότι σε όποιες εκπομπές πηγαίνεις, όπου και αν εμφανίζεσαι, ρεκόρ εισιτηρίων. Αν δεν έχουμε εισιτήρια, έχουμε ρεκόρ αριθμών. Εγώ ξέρω πού να το αποδώσω εσύ. Σε βλέπουν ο κόσμος. Σάββατο, Κυριακή, ή στον Αντένα είσαι, ή στο Μέγκα είσαι, ή στην ΕΡΤ1, ΕΡΤ2. Πάντως εμείς σε βλέπουμε συνέχεια. Ναι, καλό αυτό. Ε? Καλό σημάδι. Τι η Αλίκη κρατάει ακόμα. Να σου πω κάτι, η Αλίκη κρατάει ακόμα. Μου φωνάζουν καμιά φορά στο θέατρο. Εθνική Αλίκη, γεια σου. Και εσύ τι λες? Εγώ χαίρομαι. Από ψέματα. Α, αλήθεια. Χαίρομαι, λοιπόν, χαίρομαι. Για το Εθνική Αλίκη, γεια σου. Ναι. Γιατί ξέρω ότι αυτό το ακούω όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά και όταν βγω έξω από τα σύνορα. Ναι. Δηλαδή, όπου υπάρχει ελληνισμός, σε όποια γωνιά της γης, είμαι για αυτούς η αλήκη τους. Είναι ένα κομμάτι Ελλάδας. Εθνική αλήκη, ωραία που είναι η Κυριακή. Ωραία, όλοι μαζί, Κυριακή, όλοι μαζί. Μία κοπέλα η οποία ήρθε κλαίγοντας το πρωί. Μπορούμε με την κάμερα να μην κάνω σκιά στην Αλίκη εδώ. Κοίταξε τι έχει μαζέψει η κοπέλα. Wow. Από όλα τα περιοδικά, από όλα τα θεατρικά, από όλα Επειδή εγώ δεν έχω κανένα αρχείο. Βλέπεις τι γίνεται εδώ. Θα κάνω έκκληση αργότερα. Βλέπεις. Σ' όσους έχουν φωτογραφίες μου, ό,τι έχει γραφτεί για μένα να μου τα φέρουν. Είναι καταπληκτικό. Ειλικρινά δεν έχω αρχείο. Κοίταξε. Αυτά εδώ είναι πράγματα που μπορεί τώρα. Ξέρω τι έχει μαζέψει η κοπέλα εδώ πέρα, είναι τρομερό δηλαδή. Αλλά κάποτε μπορεί να έχουν αξία, ξέρω. Τι λες, Αλίκη, με το γνωστό σου χιούμορ. Τι λες. Φοβερό είναι αυτό. Αλίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κοίτα εδώ. Και δεν με ρώτησες. Πριν τελειώσουμε, ξέχασες να με ρωτήσεις. Αν έχω ντυθεί ποτέ. Αμα ναι, με συγχωρείς. Μασκαράς. Καλά, φαντάζομαι. Ποτέ. Ποτέ, γιατί... Ποτέ. Όχι.
Δύο πράγματα δεν είπαμε. Πρώτον, γιατί αφού ντύνομαι συνέχεια στο θέατρο, στο κινηματογράφο, μια φορά ντύθηκα χαβανέζα. Πολύ απλό η συνταγή. Παίρνεις κάποια χόρτα, τα κόβεις, τα φοράς στη μέση, βάζεις μερικά εδώ, βάζεις και μερικά λουλούδια γυρλάντα και ένα τριαντάφυλλο και είσαι χαβανέζα. Και μπαλαρίνα, τούλια πολλά, ένα στενό μπούστο και τριανταφυλλάκια άσπρα. Κάνει προτάσεις, δεν το έχετε καταλάβει, χειροκρότημα. Αυτά ήταν οι δύο φορές που όταν πήγαινα σχολείο, πολύ μικρή, ντύθηκα μασκαράς. Μετά δεν πρόλαβα. Όπως δεν πρόλαβα να ζήσω και την εφηβεία που με ρώτησες. Ναι, δεν προλάβαμε και να μου απαντήσεις. Από πολύ μικρή έγινα ηθοποιός, από πολύ μικρή μπήκα στις καρδιές του κόσμου και από τότε είμαι η Αλίκη Βουγιουκλάκη και δεν μπόρεσα ποτέ να είμαι η Αλίκη παιδί, η Αλίκη... Αλήθειες. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Κέρδισα άλλα πράγματα, την αγάπη σας. Σε ευχαριστώ, Ρούλα, που με κάλεσες. Σας αγαπάμε πολύ. Όλα, όλα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ την Αλίκη που ήταν μαζί μας. Αλίκη που γεκλάκη.